και το κάνουν να ξεχωρίζει από τα άλλα κόμματα. Γιατί στόχος του είναι να προάγει την τέχνη και να μοιήσει στο μέτρο των δυνάμεών του φυσικά πλατύτερα λαϊκά στρώματα σε αυτή. Η μεγάλη σημασία που αποδίδει το κόμμα μας στην τέχνη είναι συνειφασμένη με τους σκοπούς του. Το κόμμα που αγωνίζεται για να ανοίξει το δρόμο σε ένα φωτεινό μέλλον δεν μπορεί παρά να αναγνωρίζει στην τέχνη ένα μεγάλο σύμμαχο στην προσπάθεια ανύψωσης του ανθρώπου σε όλο ένα και πιο πολύπλευρο άνθρωπο. Για τα λαϊκά στρώματα και ειδικά για την πρωτοπορία του στην εργατική τάξη, η πνευματική και αισθητική καλλιέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι αναντικατάστατο όπλο και εφόδιο στην πάλη της για την κοινωνική απελευθέρωση και την οικοδόμηση ενός ανώτερου ανθρώπινου πολιτισμού. Σε αυτή την υπόθεση είχε άλλωστε αφιερώσει τη ζωή και το έργο του ο κομμουνιστής δημιουργός Γιώργης Βαρλάμος. Γεννήθηκε στην Πάρο. Στον πύργο της Τίνου, την πατρίδα μεγάλων οικαστικών, πήρε τα πρώτα μαθήματά του στην τέχνη. Οι γονεί του επιθυμούσαν να γίνει αρχιτέκτονας. Εκείνος όμως, ακολουθώντας τις συμβουλές της καρδιάς του, έδωσε εξετάσεις και πέτυχε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, το 1941-1942. Εκεί σπούδασε ζωγραφική και χαρακτική με δασκάλους τους περίφημους Σουμβέρτο Αργυρό και Κωνσταντίνο Παρθένη στη ζωγραφική και το Γιάννη Κεφαλινό στη χαρακτική. Τη δεκαετία του 1950 με υποτροφίες συνέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι αρχικά στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών του Παρισιού και κατόπιν στο Τεχνικό Κολέγιο Ετιέν, όπου ειδικεύτηκε στην τέχνη του βιβλίου και στη χάραξη γραμματοσύμων. Στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας οργανώθηκε ο Γιώργης Βαρλάμος στα χρόνια της κατοχής, τότε που ως φοιτητή τη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και μέλος της ΕΠΟΝ συμμετείχε όπως σχεδόν όλοι οι σπουδαστές στο εργαστήριο χαρακτικής του θεμελιωτή της ελληνικής χαρακτικής και μαρξιστή Γιάννη Κεφαλινού, συμμετείχε στην νεανική ομάδα του παράνομου καλλιτεχνικού συνεργείου που κάλυπτε τις προπαγανδιστικές ανάγκες της εαμικής αντίστασης. «Γεννήθηκα 20 χρονών», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Βαρλάμος, για να υπογραμμίσει το σπουδαίο ρόλο που έπαιξε στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του η συμμετοχή του στη δραστηριότητα αυτή. Πράγματι, η αμική αντίσταση και στη συνέχεια ο Δεκέμβρης του 44, ο αγώνας του δημοκρατικού στρατού, η παρανομία, η ζωή στις φυλακές και τις εξορίες, αποτέλεσαν το έδαφος για να αναδειχθεί σε όλο της το μεγαλείο η κοινωνική λειτουργία της τέχνης και ιδιαίτερα της χαρακτικής. Στη μάχη της αντίστασης είχε ρηχτεί μαζί με το βαρλάμο και μια πλειάδα μετέπειτα ονομαστών οικαστικών, όπως ο Τάσος, ο Σεμερτζίδης, ο Στεφανίδης, ο Μακρής η Κατράκη, ο Βασιλείου, η Μαγκιώρου, ο Κορογιανάκης, ο Δαγκλής, ο Σικελιώτης, ο Γραμματόπουλος και πολλοί άλλοι. Το δε του χαράκτη είχε γίνει όπλο το ίδιο επικίνδυνο με εκείνο του πολεμιστή, διαδίδοντας άμεσα μετρικά και αφίσες αφισέτα και μικρές εκδόσεις του ΕΑΜΕΛΑΣ, τα εγερτήρια και ελπιδοφόρα μηνύματα του αγώνα για την εθνική και κοινωνική απελευθέρωση σε χιλιάδες λαού. Μετά τα Δεκεμβριανά, ο Βαρλάμος εγκατέλειψε την Αθήνα μαζί με τους τελευταίους μαχητές της Ελλάς, διανύοντας με τα πόδια την απόσταση από την Αθήνα στην Κίμη. Στην έμπραχτη απόδειξη, κατά τη θελώδη δεκαετία 1940-1950, του τεράστιου κοινωνικού ρόλου που μπορεί να παίξει η τέχνη και ιδιαίτερα η χαρακτική, χρωστά ο Βαρλάμος το πάθος με το οποίο την υπηρέτησε και την υπερασπίστηκε σε όλη τη ζωή του από τα νύχια των εμπόρων ως την πιο δημοκρατική, την πιο λαϊκή τέχνη, την τέχνη που με μικρό αντίτιμο μπορεί να μπει σε κάθε λαϊκό σπίτι στο πρωτότυπό της. Ο Βαρλάμος έδωσε προσωπικές και συλλογικές μάχες ενάντια στην εμπορευματοποίηση της τέχνης και την αθλιότητα της καπιταλιστικής αγοράς η οποία καθιέρωσε την αρρύθμιση των χαρακτικών αντιτύπων και την καταστροφή της μήτρας τους. Και αγωνίστηκε γιατί θεωρούσε ότι ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι ελεύθερος να διαθέτει απλόχερα το έργο του έξω από κάθε συλλεκτικό κανόνα. Ο Βαρλάμος, αν και βαθύς γνώστης των μυστικών της ζωγραφικής και ιδιαίτερα της χαρακτικής, που καλλιεργώντας συστηματικά όλα τα είδη της, χαλκογραφία, ξυλογραφία, λιθογραφία, έφτασε να του γίνει κάτι σαν το γραφικό του χαρακτήρα, θεωρούσε πως η τεχνική στο έργο της τέχνης έχει δευτερεύουσα σημασία. Είναι απλά το μέσον. Το πρωταρχικό για αυτόν ήταν το περιεχόμενο. Αναμφισβήτητα, το φόντο, το βάθος μέσα στο οποίο ο Βαρλάμος προβάλλει το θέμα του, παίζει ιδιαίτερο ρόλο όχι μόνο στα πασίγνωστα, άλλοτε ταπεινά και άλλοτε ατίθασα αγριολούλου δάτου, αλλά και σε μεγάλο μέρος του έργου του, προκαλώντας μέσα από το παιχνίδι των χρωμάτων και τις αντιθέσεις των τόνων διαφορετικές κάθε φορά σκέψεις και συναισθήματα στο θεατή. Στα έργα του κυριαρχεί η αφαίρεση κάθε περί του στοιχείου, ώστε να αναδείξει το κυρίαρχο, το σημαντικό, την ένταση, τη συγκίνηση. Αυτό μπορεί να διαπιστώσει κανείς και στην έξοχη εικονογράφηση με 48 ακουαρέλες της έκδοσης με τις 7 σωζόμενες τραγωδίες του Σοφοκλή που πραγματοποίησε στις αρχές της δεκαετίας του 70. Στο έργο αυτό που στην ουσία καθιέρωσε το Βαρλάμο οι εικόνες του δεν προσπαθούν να εικονογραφήσουν ορισμένα σημεία του βιβλίου αλλά εισχωρούν στο πνεύμα του. Σε αρκετά έργα του άλλωστε διακρίνεται ο στόχος του να συνδέσει την αρχαία οικαστική παράδοση με τις σύγχρονες καλλιτεχνικές αντιλήψεις. Η βαθιά αυτή αφομοίωση της γλώσσας της αρχαίας τέχνης, του πνεύματος και της τεχνικής της, είχε ως αφετηρία της τη συμμετοχή του μαζί με τη Λουίδα, Λουίζα Μοντεσάντου και τον Νίκο Δαμιανάκη στην ομάδα των επιλεγμένων μαθητών, συνεργατών του Γιάννη Κεφαλινού, σε ένα ιστορική σημασία οικαστικό και εκδοτικό κατόρθωμα. Την πιστή χαρακτική αποτύπωση με τη μεικτή μέθοδο ξυλογραφίας ξυλογραφίας-χαλκογραφίας των δέκα ωραιότερων στο Μουσείο το Αρχαιολογικό τη Αθήνα Λευκών Αττικών Λυκήθων του 5ου αιώνα π.Χ. και την έκδοσή του το 1956 μέσα από ένα τρίχρονο κοπιαστικό πειραματισμό και πυρετό διεργασία σε ένα μοναδικής ομορφιάς λεύκομα. Στη ζωγραφική ο Βαρλάμος διακρίθηκε κυρίως στην απεικόνιση λουλουδιών και τοπίων όπως τα μετέωρα. Στη χαρακτική του προσέθεσε τις γυναικείες μορφές. Η γυναίκα ήταν πάντα αγαπημένο του θέμα. Έχει βαθιά γνώση όλων των τεχνικών της χαρακτικής. Δουλεύει με κοπίδια που τα φτιάχνει μόνος του. Τα καλέμια του είναι προέκταση του χεριού του. Οι ασπρόμαυρες ξυλογραφίες του, που το καλύτερο μέρος τους εκτίθεται σήμερα στο χώρο που θα επισκεφθείτε μετά, έχουν τέτοια ζωντάνια που δικαιολογημένα η τεχνοκριτική έγραψε για αυτές ότι δίνουν χρώμα στο μαύρο. Φυσικά, από το έργο του Βαρλάμου δεν λείπει και το καταγγελτικό για τα δεινά του καπιταλισμού, αντιπολεμικό, αντιφασιστικό, αντιπεριαλιστικό περιεχόμενο ή αναφορές στη λαϊκή παλι όπως οι έξι συνθέσεις του για το Πολυτεχνείο. Ο Βαρλάμος δεν προσπερνούσε την πολιτική επικαιρότητα. Δεν απουσίασε ποτέ από τους μεγάλους λαϊκούς πολιτικούς αγώνες όπως και από τους συλλογικούς αγώνες του κλάδου του. Με μεγάλη επιτυχία επιδόθηκε στην τέχνη της πολιτικής αφίσας Όποτε του ζητήθηκε, όπω η πασίγνωστη και βραβευμένη αφίσα του Κομμουνιστικού Κόμματο το 1981 ενάντια στην ένταξη τη χώρα στην τότε ΕΟΚ, που με λιτότητα και ευρηματικότητα αναδείχνει τον υπεριαλιστικό χαρακτήρα τη, αλλά και στην εικονογράφηση βιβλίων με κοινωνικό και πολιτικό περιεχόμενο. Το 1982 έγινε έκθεση σχεδίων του που αναφέρονταν στην καταστροφή της Χειροσύμα από την ατομική βόμβα στο σπίτι της Ειρήνης. Όντας ένας από τους λίγους χαράκτες που είχαν διεισδύσει στους νόμους της δομικής αισθητικής του βιβλίου, δηλαδή τον τρόπο που πρέπει να σχεδιαστεί ένα βιβλίο, ξεκινώντας από το μέγεθος, την επιλογή του χαρτιού, φτάνοντας στα περιθώρια της σελίδας, τη γραμματοσυρά, τις αποστάσεις μεταξύ των γραμμάτων και άλλα, έτσι ώστε να ευχαριστιέται ο αναγνώστης, να δημιουργεί προδιάθεση αντίστοιχη με το περιεχόμενό του, είχε επιμεληθεί με αυτή του την ικανότητα αισθητικά δεκάδες βιβλία, ενώ από το 1992 είχε αναλάβει την αισθητική επιμέλεια των εκδόσεων της σύγχρονης εποχής. Δικό του έργο είναι και ο λογότυπος των εκδόσεων της σύγχρονης εποχής την αδιαπραγμάτευτη προσήλωσή του, στα πιστεύω του, επιβεβαίωσε και με την πράξη του, να αρνηθεί το μηνιαίο μισθό, με τον οποίο η Χούντα αποφάσισε το 1973 να επιχορηγήσει 100 ανθρώπους της τέχνης και των γραμμάτων για να τους προσετεριστεί ως φιλότεχνοι. Μάλιστα, στα εγκαίνια της έκθεσης με τις ακουαρέλες του για τις 7 τραγωδίες του Σοφοκλή στο Παρίσι, δεν επέτρεψε στους παριστάμενους εκπροσώπους της ελληνικής πρεσβείας να απευθύνουν χαιρετισμό, γιατί στην Ελλάδα υπήρχε χούντα, ενώ για τον ίδιο λόγο αρνήθηκε <Και> τη μεταφορά, αρνήθηκε τη μεταφορά αυτής της έκθεσης στην Αθήνα. Η στράτευσή του στο Κομμουνιστικό Κόμμα, η απέχθεια που έτρεφε για κάθε συμβιβασμό, ανταμείφθηκε με την απόρριψή του για τη θέση του καθηγητή της χαρακτικής στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και τις τρεις φορές που υπέβαλε υποψηφιότητα. Παρότι οι λαμπρές σπουδέ του με τους μεγάλους δασκάλους, οι πολλαπλές του βραβεύσεις στο εξωτερικό και στην Ελλάδα και προπάντων οι βαθιές γνώσεις του σε όλα τα είδη χαρακτικής και που τον ανέδειχναν άξιο συνεχιστή της ένδοξης παράδοσης του κεφαλινού επίσης το ότι ποτέ δεν μάσησε τα λόγια του αναφερόμενο στην κρατική πολιτιστική πολιτική είχε ως συνέπεια να αποκλειστεί το έργο του από την Εθνική Πινακοθήκη. Γενικότερα, ολόκληρη η ζωή και το έργο του είναι αδιάψευστος μάρτυρας της ακλόνητης αφοσίωσής του στα κομμουνιστικά ιδανικά του πιο βαθιού και του πιο πλατιού κομμουνιστικού ανθρωπισμού του. Η τιμή που του αξίζει είναι η σπουδαία παρακαταθήκη του στην ελληνική χαρακτική και ζωγραφική, είναι το πάθος του για κοινωνική δικαιοσύνη και λαϊκή ευτυχία σε έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, να εμπνεύσουν νέους καλλιτέχνες που θα δημιουργήσουν σε αυτό το χώρο, σαν να τον έχουν πλάι του αυστηρό και τρυφερό μαζί δάσκαλο, στήριγμα και καθοδηγητή στην τέχνη και τη ζωή τους. Έτσι φιλοδοξούμε το έργο του να συνεχίσει να ζει και να ζεσταίνει τις καρδιές μας με τη βαθιά αγάπη του για τη φύση και τον άνθρωπο έτσι όπως ξεπίδαγε από την πρωτοπόρα ιδεολογία του. Σας ευχαριστώ.